Είμαι ο Λάζαρος. Και ο Λάζαρος είναι τάξη. Είμαι ο Πάρης. Και ο Πάρης είναι τάξη. Είμαι ο Γιάννης. Και ο Γιάννης είναι τάξη. Είμαι ο Σταύρος. Και ο Σταύρος είναι τάξη. Είμαι ο Γιώργος. Και ο Γιώργος είναι τάξη. Είμαι ο Κώστας. Και ο Κώστας είναι τάξη. Είμαι ο Μάριος. Και ο Μάριος είναι τάξη. Είμαι ο Χρήστος. Και ο Χρήστος είναι τάξη. Είμαι η Μαρία. Και η Μαρία είναι τάξη. Είμαι η Έλενα. Και η Έλενα είναι τάξη. Είμαι η Χριστίνα. Και η Χριστίνα είναι τάξη. Στα πλαίσια του προγράμματος, καθαρίστε τη Μεσόγειο του δικτύου Μεσόγειο ΣΟΣ τα μέλη του 4ου συστήματος ναυτοπροσκόπων Καβάλας σε συνεργασία με μέλη του ΚΕΘΕΑ Κιβωτός και με την υποστήριξη του Δήμου Καβάλας πραγματοποίησαν δράση καθαρισμού της ακτής της Νέας Καρβάλης. Η δράση θα ολοκληρωθεί για τους συμμετέχοντες κάνοντας σκοπηλασία με την προσκοπική δεκάκοπη λέμβο του 4ου συστήματος Καβάλας Ολυμπιάδα στον κόλπο της Νέας Καρβάλης. Παρόν στον καθαρισμό των ακτών ήταν και ο Δήμος Καβάλας και η αντιδήμαρχος καθαριότητας Κορίνα Χιώτη Πρασά, που συμμετείχε μάλιστα στον καθαρισμό, ενώ ο Δήμος μεσολάβησε και για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στους καθαρισμούς. Καλημέρα σας. Όχι μόνο και το ΚΕΘΕΑ, είναι και το 4ο Σώμα Προσκόπων. Εμείς τους συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία που αναλάβανε. Είμαστε κοντά τους. Ο εθελοντισμός είναι μεγάλο πράγμα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Απαλλάσσουν αυτή τη στιγμή τους δημότες από τα έξοδα, το να στείλουμε εμείς ανθρώπους της υπηρεσίας καθαριότητας και να το κάνουν αυτό. Και επίσης γεμίζει και ο ψυχικός κόσμος του εθελοντή και πιστεύει ότι κάνει κάτι καλό και πραγματικά έτσι είναι και τα συγχαρητήριά μου. Ως Δήμος Καβάλας ήρθαμε εδώ για να τους δώσουμε γάντια, κάδους, μία πορτοκαλάδα για να δροσιστούν και καταφέραμε και εξασφαλίσαμε δωρεάν σακούλες από την ΕΒΙΣΑΚ, Ελληνική Βιομηχανία Σάκων, Νέα Καρβάλη. Είναι η χορηγή για το Δήμο Καβάλας. Όποια εθελοντική δράση θα γίνεται από εδώ και πέρα, δεν θα τις πληρώνουν τις σακούλες οι δημότες. Έχουμε εξασφαλίσει δωρεάν σακούλες. Ευχαριστώ προσωπικά τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΕΒΙΣΑΚ, τον κύριο Σπύρο Αξιώτη, για την πράξη που έκανε μέσα στα κοινωνικά πλαίσια, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης που έχει κάθε εταιρεία και πρόσφερε αυτές τις σακούλες στο Δήμο Καβάλας. Ναι, δεχτήκαμε το κάλεσμα του ΚΕΘΕΑ Κιβωτός, σαν αυτοπρόσκοποι που είμαστε. Να πούμε ότι είμαστε το 4ο σύστημα ναυτοπροσκόπων Καβάλας. Είπαμε να συμμετάσχουμε σήμερα στο καθαρισμό ακτή στη Νέα Καρβάλη για το πρόγραμμα Μεσόγειο ΣΟΣ. Και διαλέξαμε αυτή την ακτή επειδή τη χάνει εδώ να βρίσκεται και η βάρκα μας, η Ολυμπιάδα, στο λιμανάκι της Καρβάλης. Έτσι, μετά τη συνεργασία μας, θα μπορούσαμε να κάνουμε και κοπηλασία, να δούμε λίγο το ναυτικό στοιχείο όλοι μαζί. Και εσείς συμμετέχετε στη δράση σήμερα και μαζί με το Δήμο και τους προσκόπους. Ναι, με τη βοήθεια του Δήμου Καβάλας ήρθαμε εδώ για να κάνουμε αυτόν τον καθαρισμό και να συμμετέχουμε και στις δράσεις που θα κάνουν οι ναυτοπρόσκοποι. Νομίζω πρώτη φορά συνεργαζόμαστε και μέχρι στιγμής η συνεργασία μας είναι πολύ και σημαντική και έχει πάει πολύ καλά. Είναι ευτυχώς μια ωραία μέρα και ήρθαμε για να περάσουμε και καλά, αλλά και να καθαρίσουμε μια ακτή, να κάνουμε κάτι σημαντικό για το περιβάλλον. Τα παιδιά του ΚΕΘΕΑ πώς νιώθουν που συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις? Εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες δράσεις. Νομίζω ότι γενικώς σημασία έχει να γυρίσει πίσω ξανά κάποιος πίσω στη ζωή. Άρα να έρθει κοντά με τη φύση και όπως να αγαπήσει και τον εαυτό του, να αγαπήσει και το περιβάλλον. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν.